Υπεγράφει από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και τον προϊστάμενο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Εύρου Γεώργιο Ρουμελιώτη ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων η δωρεάν παραχώρηση στο Δήμο Αλεξανδρούπολη της χρήσης ακινήτων αγροκτήματος στην Παλαγία του Δήμου Αλεξανδρούπολη συνολικού εμβαδού 4.891 τετραγωνικών μέτρων για κοινοφελή σκοπό. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παραχώρησης έκτασης πλησίων του κημητηρίου του οικισμού της Παλαγίας και υπεγράφηση 3 Μαρτίου η αποδοχή αυτής της έκτασης από τον Δήμαρχο Ιωάννη Ζαμπούκη για να λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα του οικισμού της Παλαγίας εις ό,τι αφορά την επέκταση των κημητηρίων. Και έτσι είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες διαδικασίες επέκτασης και ήπιας παρέμβασης πλησίων των κημητηρίων. Δεν θα γίνουν μεγάλες αλλαγές και δεν θα επηρεαστεί το περιβάλλον και θα λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο οικισμός. Η πλήρωση των κημητηρίων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης αποτελεί ένα πάγιο πρόβλημα και με αυτόν τον τρόπο λύνεται τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον οικισμό της Παλαγίας για τα επόμενα 10 χρόνια. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικισμοί σήμερα είναι το θέμα πλήρωσης των κημητηρίων, των υφισταμένων, τα οποία υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια σε αυτούς. Σήμερα δόθηκε στις 3 Τρίτου συγκεκριμένα δόθηκε λύση σε αυτό το πρόβλημα στον οικισμό της Παλαγίας. Ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλάνιζε τους κατοίκους και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αλεξανδρούπολη για την έβρεση χώρου. Με τις ενέργειες του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως μπορέσαμε και βρήκαμε την έκταση αυτή στα 4.800 στρέμματα, το οποίο παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στον Δήμο Αλεξανδρουπόλεως για χρήση αποκλειστικά κημητηρίου, κοινοφελούς ως κοινοφελή έκταση για χρήση κημητηρίων. Θεωρούμε με τη μελέτη η οποία έχει γίνει ότι περίπου αυτό θα μας δώσει μία πνοή και τη λέξη πνοή σε εισαγωγικά για την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τις ανάγκες πάντα του οικισμού και αν δεν τύχει κάτι απρόβλεπτο σε αυτόν. Θα προχωρήσουμε άμεση σύνταξη μελέτης κατασκευής επέκτασης του νέου κημητηρίου, το οποίο είναι σε όμορο οικόπεδο με το υφιστάμενο. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα διότι κερδίζουμε και στη ρευματοδότηση και στη σύνδεση με το δίκτυο ίδρευσης, προκειμένου να γίνουν άμεσα οι ενέργειες και να καταστεί λειτουργικό, διότι το θέμα στο κημητήριο συγκεκριμένα της Παλαγίας έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Υπάρχουν πολύ λίγοι ακόμα ελεύθεροι χώροι για την ταφή των νεκρών μας. Οπότε θεωρούμε το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουμε και με τη μελέτη κατασκευής του συγκεκριμένου έργου. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας αποκάλυψε επίσης ότι βρίσκεται στα σκαριά η διαδικασία έβρεσης επιπλέον χώρου για τα β' κημητήρια της Αλεξανδρούπολης. Οι διαδικασίες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αλλά σύντομα θα έχουμε νεότερα για την επίλυση του προβλήματος της πληρότητας και στην κοινότητα της Αλεξανδρούπολης. Πέραν των προβλημάτων πληρότητας των κημητηρίων του Δήμου μας, έχει παρουσιαστεί και πρόβλημα και στην πληρότητα του Β' κημητηρίου Αλεξανδρούπολης και έχουν γίνει κατάλληλες ενέργειες για την έβρεση χώρου. Υπάρχουν κάποιοι χώροι οι οποίοι έχουν βρεθεί και γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να λύσουμε και το μεγάλο πρόβλημα που ενδέχεται να παρουσιαστεί στο Δήμο Αλεξανδρούπολης στα Β' κημητήρια. Προχωράμε μεθοδικά και οργανωμένα ώστε να έχουμε άμεσα αποτέλεσμα.